Σεβαστέ μου Γέροντα, σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στην ενορία της Αγίας Παρασκευής Πρασινάδας. Αφενός φυσικά την έχετε επισκεφτεί κι άλλες φορές, αλλά ως πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά σήμερα ιδιαίτερος ως επίσκοπος πλέον της Μητροπόλεως Ελασσόνος. Η χαρά μας γνωρίζετε ότι είναι απεριόριστη. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι αμέσως με ένα μας αίτημα ήρθατε κοντά μας να μας ευλογήσετε και να μας διαφωτίσετε με τους λόγους σας και με το υπέροχο ανάστημά σας. Δεν θέλω να πω περισσότερα λόγια κολακίας, διότι γνωρίζετε την αγάπη την οποία σας έχω εγώ προσωπικώς, αλλά και η ενορία της Αγίας Παρασκευής Πρασινάδας. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, επίσης και εσάς σας καλωσορίζουμε στην πανήγυρη του ναού μας, τη δεύτερη πανήγυρη του Αγίου Δόξου Μάρκους Πολυκάρπου. Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλές φορές στις οποίες οι ευκαιρίες θα σας δοθούν για να επισκεφτείτε και το χωριό μας, αλλά και τα άλλα τα χωριά, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Εύχομαι το ό,τι καλύτερο σε εσάς, στους αντιδημάρχους, στους δημοτικούς συμβούλους, στους προέδρους των τοπικών, τους οποίους παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Και αγαπητή μου κυρία Υπουργέ Μακεδονία Νάκη, σας το είπα και έξω, νιώθω συγκινημένος που μας τιμήσατε σήμερα εδώ και εμένα προσωπικά, αλλά πρωτίστως όλη την ενορία με την παρουσία σας. Γνωρίζετε ότι χαρήκαμε και νιώθουμε ιδιαίτερα αυτή τη χαρά, διότι όπως μου είπατε, είναι η πρώτη σας δημόσια εμφάνιση εκτός Θεσσαλονίκης, εδώ στο νομό Ιματίας. Όπως σας προείπα, ο νομός Ιματίας και εδώ η περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γεωργοί, το περισσότερο ποσοστό, παραγωγή των χωραφιών, των δέντρων, των παξέδων, άνθρωποι αυτοί της καθημερινότητας του διπλανού. Χάρηκαν όλοι, η τιμή όπως είπε ιδιαίτερη. Ευχαριστώ τον γαμπρό μου, τον Δημήτρη του Σκουλαδιώτη, τον συνεργάτη σας, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο για τη σημερινή ημέρα την παρουσία σας. Εύχομαι καλή θητεία στο έργο σας, το ό,τι καλύτερο. Σε όλους εσάς, ιδιαίτερη χαρά και χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αύριο το πρωί,